Πρώτη φορά που ήρθε εδώ. Και πήγε, ναι, στη Σέντρα Δίξη. Και έφερε και φωτογραφίες και τιμές. Πού τα πάμε. Βλέπετε τώρα σε όλες τις κορφές αυτά τα μοναστήρια, όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να ήταν πάνω από 17-18, τώρα λειτουργούν τα 4. Βλέπω έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση στο δρόμο. Χαρακτηριστικό είναι ότι παλιότερα ήταν τόσο πολύ δύσκολος ο δρόμος και περνούσε το αυτοκίνητο δίπλα στον κρεμό. Και να πω κάτι χαριτολογώντας, είχα πάρει μαζί μου ένα ο οποίος ήταν και οδηγός ταξιτζής. Και επειδή ψηλόβραγε και είχε μίχλι, φοβόταν να ξανακατεύει και μου ρωτάει αν μπορεί να πάει με τα πόδια. Καλά του λογικού προχώρα με τα πόδια. Και δεν έμενε σε ένα καλάθι. Και όποτε φτάσει πλέον. Να με κατεβάσει ένα καλάθι. Κλείσε τα μάτια του, λέω, και μην κοιτάς καθόλου. Λοιπόν, εδώ είναι η μονή Αγίου Στεφάνου, γυναικεία μονή όπως είπαμε. Τώρα συνήθως δεν λέω ώρα, αλλά μην το εκμεταλλευόμαστε αυτό. Κάνουμε μία συνηθισμένη επίση. Πηγαίνουμε, ανάβουμε ένα κεράκι και σκονόμαστε και φεύγουμε. Εν πάση περιπτώσει, καλά 20 λεπτά νομίζω ότι είναι αρκετό να μην χαζεύουν μερικοί και περιμένουμε τους άλλους. Τώρα είναι τώρα. Ανά. Είναι παρά 20, 10 ακριβώς. Κάπου εκεί πέρα να φύγουμε. Όχι, 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 ό